In Business News. Στόχος του συνεδρίου με τίτλο Reinforcing the Anti-Fraud Infrastructure Best Practice Initiatives ήταν η υπεύθυνη πληροφόρηση του κοινού γύρω από τις βέλτιστες, πλέον σύγχρονες και πιο αποτελεσματικές πρακτικές αποφυγής της απάτης που έχουν εφαρμοστεί στο εξωτερικό. Επιπλέον παρουσιάστηκε το έργο διαφόρων θεσμών για την πρόληψη και καταπολέμηση οικονομικών εγκλημάτων απάτης στην Κύπρο. Το Anti-Fraud Structure της Κύπρου, γνωστό ως AFCO, συμπεριλαμβάνει διάφορα κυβερνητικούς οργανισμούς και έχει αλλάξει σχετικά πρόσφατα λόγω και της κατάστασης που περιέλθει η οικονομία και η ανάγκη προς εκμοντερνοποίησης της οικονομίας της Κύπρου. Εμείς με αυτό το συνέδριο το τι θέλαμε να προσφέρουμε στην κοινωνία και ιδίως στο γενικό υποδομή καταπολέμησης της απάτης της Κύπρου είναι μια βασική εκπαίδευση όπου είναι σε όλα τα άτομα που είναι στις διάφορους οργανισμούς που αποτελούν την υποδομή, αλλά και την ίδια ώρα μια κατανόηση και από σε όλα τα επίπεδα την ανάγκη στους καλύτερους συντονισμού. Νομίζω το έχουμε πετύχει. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει, τουλάχιστον σε θέμα καταπολέμησης της απάτης, μια νέα δυναμική στην Κύπρο που θεωρώ ότι είναι μας στέλνει προς το σωστό δρόμο. Όμως, όπως σωστά είπετε, πιθανόν να υπάρχουν προκλήσεις στη συνεργασία ακριβώς γιατί κάποιες αλλαγές της υποδομής στην Κύπρο έχουν γίνει για σωστούς λόγους μεν, αλλά δεν έρθει κάποιος να τα πλαισιώσει σε έναν γενική στρατηγική πολιτική. Νομίζω είναι ώρα τώρα πλέον η Κύπρος να νιώθει πιο άνετα στο τι προσπαθεί να κάνει στην καταπολέμηση της απάτης και να προσπαθήσει να προσθέσει μια κοινή στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης προς το μέλλον και έτσι να αλλάξουμε νομίζω κάπως την εικόνα της Κύπρου προς το εξωτερικό. Το συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Hercule 3, Συντονισμός Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων Απάτης στην Κύπρο, από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και την IMH. The principal thing that we've learned in the UK and that Cyprus could derive from this is the importance of working together, sharing expertise in fraud, and that's where you need independent expertise. We're a not-for-profit. But we bring together law enforcement, the accountancy professional, we've got solicitors, lawyers, the private sector. Why do you need this? It's about building trust. If you want successful business, if you want businesses to thrive, you need to have trust. And that's trust in all sectors. What we do is we bring those people together and we build trust, we share expertise. That's good for business, it's good for the country. That's where Cyprus could really benefit from our model. We've been doing it for 20 years and it works. Love to share it with everybody here. Love to help the country develop it. That's good. The SAS supports most of the governments across the OECD, as well as most of the financial services and the banking sector, to detect financial fraud, financial crime, and to deter financial crime. They leverage tools such as social network analysis, analytics in general, as well as more specialist solutions such as anti-money laundering solutions to support organizations, financial organizations, to prevent financial crime. Ανάμεσα στους επιφανείς ομιλητές του συνεδρίου ήταν ο Γενικός Ελεγκτής της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος ανέφερε πως τα προκάμια της διαφθοράς και της απάτης είναι βαθιά ριζωμένα τόσο στην Κύπρο όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε όλες τις χώρες του κόσμου, στις πιο ανεπτυγμένες, στις πιο προηγμένες, απάτη υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε, είναι στην ανθρώπινη φύση. Αυτό δεν το λέω μυρολατρικά. Αυτό όμως που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι είναι ένας πολύ δυνατός εχθρός, η διαφθορά και η απάτη, και αυτό απαιτεί από το κράτος, από τους θεσμούς, συντονισμό, πλήρη συντονισμό. Η προσπάθεια θα πρέπει να είναι οριζόντια και να εμπλέξει ακριβώς πάρα πολλούς. Τα βασικά θέματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν είναι πρώτα απ' όλα να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα αίτια τα οποία υπάρχουν στην Κύπρο και ελπίζω αυτό να είναι και το όφελος από τη σημερινή ημερίδα και φυσικά να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε ειδικά, για να πω και κάτι που έχει σχέση και με τη δική μας υπηρεσία, το πλέγμα ελέγχου γενικά σε αυτούς που ασκούν δημόσια εξουσία, μιλώ για εσωτερικό έλεγχο, εξωτερικό έλεγχο, εσωτερικές δικλείδες, όλα αυτά τα οποία είναι ένα
ένας παράγοντας, η έλλειψη του οποίου σίγουρα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη φαινομένων απάτης. Μαζί φυσικά με την έλλειψη διαφάνειας, η οποία επίσης είναι ένας από τους βασικούς συμμάχους της διαφθοράς. Το συνέδριο παρακολουθήσαν πέρα των 200 στελεχών από το ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως αστυνομία, τμήμα εσωτερικού ελέγχου, λογιστικά και ελεκτικά γραφεία, δικηγορικά γραφεία, τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ηγετικά κυβερνητικά στελέχη και αξιωματούχοι.